Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα ξεκινάμε την εβδομάδα έχοντας μαζί μας ένα από τα μεγάλα κανόνια της Αθήνας. Ένας ποδοσφαιριστής με αρκετά χρόνια, με θητεία μάλλον σε αρκετές ομάδες, αγαπήθηκε σε όλες τις ομάδες που αγωνίστηκε, έχει πετύχει αρκετά γκολ στην καριέρα του και φέτος αγωνίζεται στους Αγίους Αναργύρους. Θα καταλάβατε ότι μαζί μας έχουμε τον έμπειρο four scorer Παναγιώτη Καραχάλιο. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα και εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία και προσωπικά υγεία σένα. Υγεία πάνω απ' όλα, Παναγιώτη. Λοιπόν, φέτος αγωνίζεσαι στους Αγίους Αναργύρους. Να κάνουμε όμως ένα flashback, ας πούμε έτσι, στην καριέρα σου. Ξεκίνησες από την Αθλητική Ένωση Ηλίου. Ποιον είχες πρώτο προπονητή, ποιοι ήταν τότε στην ομάδα, Παναγιώτη, όταν πρώτο ξεκίνησες? Όταν ξεκίνησα ήταν προπονητής ο Παναγιώτης ο Σπυρίδης, γυμναστής ήταν ο Βασίλης Βιδιακίτης. Ζήσα τα πιο πολλά χρόνια της εφηβείας μου εκεί. Από εκεί ξεκίνησα να μαθαίνω το ποδόσφαιρο. Όπως λένε και οι αθλητές και οι ποδοσφαιριστές μαζί, πήρα τη βάση για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή πρώτος σου προπονητής ήταν ο Παναγιώτης Σπυρίδης? Παναγιώτης Σπυρίδης, ναι. Μάλιστα. Η Αθλητική Ένωση Ηλίου τώρα, στη φετινή σεζόν, είναι πρώτη στο πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας στον Όμιλο, αίτητη. Και είναι και η μοναδική ομάδα που δεν έχει δεχτεί τέρμα και στις τρεις κατηγορίες. Ναι, το ξέρω. Πρόεδρος είναι ο Παναγιώτης Σπυρίδης και γενικός αρχηγός είναι ο Θανάσης Αναστόπουλος. Και έχουν παίκτες ονόματα όπως ο Μπάμπης ο Ανταλής, ο Σπυροπάλι, ο Τριγώνης. Ναι, το ξέρω, τους παρακολουθώ. Έχω πάει σε αρκετά παιχνίδια. Έχουν μια πολύ καλή ομάδα. Δουλεύουν σωστά. Και ο Θανάσης Αναστόπουλος είναι φίλος μου και έχω υπάρξει και συμπαίκτης μαζί του. Είναι οργανωμένοι πολύ και πιστεύω ότι είναι η χρονιά τους φέτος να πανηγυρίζουν την άνοδο. Ωραία. Παναγιώτη, να τις πάρουμε μία-μία τις ομάδες. Αχαρναϊκός, τι αναμνήσεις έχεις από την σεζόν που αγωνίστηκες στον Αχαρναϊκό? Ζήσα 4 χρόνια εκεί. Πιστεύω ότι από εκεί πήρα το εύνοσμα για να πετύχω πολλά αυτά που πέτυχα μάλλον στο ποδόσφαιρο. Σε ποια κατηγορία ήταν τότε ο Αχαρναϊκός, Παναγιώτη? Ήταν στη γάμα εθνική. Τεράστια ομάδα, τεράστιος κόσμος. Έζησα πολύ καλούς προπονητές, πολύ καλούς παίκτες. Θυμάσαι ποιοι ήταν προπονητές τότε, Παναγιώτη? Ναι, στην αρχή όταν πήγα ήταν ο Αντώνης ο Καστοβασίλης. Και θέλω και από εδώ να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ, διότι είχε τεράστια συμμετοχή που έγινε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Συμπαίκτες? Συμπαίκτες είχα τον Καρασίνο, έναν Αργεντίνο ο οποίος είχε πάρει κόμπα Λιμπερταδόρες. Είχα αρκετούς παίκτες πολύ καλούς, τώρα δεν μπορώ να σας πω και όλους. Ωραία, πάμε. Φωστήρας. Με το Φωστήρα ήσουν και στη Β' Εθνική, Παναγιώτη, έτσι δεν είναι? Ναι, για λίγο έκατσα στο Φωστήρα, πολύ λίγο. Εν συνεχεία έφυγα και πήγα στον Εθνικό. Ναι. Στον Εθνικό εκεί έζησα 4 χρόνια της ποδοσφαιρικής μου καριέρας. Έζησα μεγάλους προπονητές και εκεί όπως ο Σάββας Παντελίδης, ο Νίκος Παντέλης και τεράστιους παίκτες όπως ο Μάρκος Φερέρα, ο Μάρκο Φερέρα που είχε πάρει Champions League τότε στην Πόρτο. Πάμε, Ιωνικός. Ιωνικός έκατσα για λίγο χρόνο διότι είχα ένα τραυματισμό που με καθυστέρησε πολύ να επανέλθω. Πανηλιακό, έχεις παίξει και στον Πανηλιακό? Ναι, στον Πύργο όπου κατάγομαι κιόλας από εκεί έζησα πολύ καλές στιγμές με τεράστιο κόσμο, με τον Στέλιο Γιανακόπουλο προπονητή και τεχνικό διευθυντή τον Πέτρακ Τζόρτζεβιτς. Τεράστιες προσωπικότητες, έμαθα πολλά και από εκεί. Έχεις παίξει και στον Παναργιακό? Και στον Παναργιακό έχω αγωνιστεί, ναι. Πολύ καλή ομάδα, με πολύ μεγάλο κόσμο. Έζησα και εκεί τεράστιες στιγμές που δεν πρόκειται να τις ξεχάσω. Στο Ηράκλειο.
Στο Ηράκλειο με προπονητή τον Γιώργο Τσαμόπουλο, ένας προπονητής ο οποίος έχει τεράστιες γνώσεις, θα έλεγα, και αξίζει να πάει και πιο ψηλότερα. Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου. Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου, έμεινα για 6 μήνες εκεί πέρα και εκεί έζησα πολλά πράγματα και θέλω η ομάδα αυτή να ανέβει στη Γάμα Εθνική. Στο ΝΑΟ Γλυφάδας έπαιξες στη Γάμα Εθνική. Ναι, στο ΝΑΟ Γλυφάδας έπαιξα το 2011 και τη χρονιά εκείνη ήμουνα και πρώτος κόρος στην κατηγορία. Ποιον είχες προπονητή, Παναγιώτη? Τον Νίκο Μπουλή είχα προπονητή. Όπως είχα και στον Εθνικό. Και στον Εθνικό. Ωραία. Να σε πάω τώρα στα Λιώσια, στον Ολυμπιακό Λιωσίων. Εκεί έζησα δύο υπέργα χρόνια. Αν φανταστείτε ότι η περιοχή που μένω είναι εδώ στο Ήλιον. Είχες προπονητή το Λάκη Σμυρνή. Το προπονητή το Λάκη Σμυρνό. Το Λάκη Σμυρνή είναι ένας αξιόλογος και πολύ καλός άνθρωπος. Και προπονητής αλλά και πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Πρέπει να έχεις δεθεί με τους φιλάθλους. Γιατί θυμάμαι όταν πετύχαινες κάποιο τέρμα, συγκέντρωνε τους συμπαίκτες σου και πήγαινες προς την πλευρά που ήταν οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού Λιωσίων για να το πανηγυρίσεις. Ναι, αυτό ακριβώς. Είχαμε φτιάξει μια οικογένεια και μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός γηπέδων. Γι' αυτό και πρωταγωνιστήσαμε και πήγαμε μέχρι το τέλος, αλλά δεν καταφέραμε να πανηγυρίσουμε την άνοδο. Έζησα όμως 2 χρόνια απίστευτα και θέλω να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο, τον Ανδρέα Γεωργόπουλο, αλλά και όλους όσους ήταν στην ομάδα τότε. Λοιπόν, την περσινή σεζόν, όχι, στον ΑΟ Περιστερίου ήσουν την περσινή σεζόν, έτσι. Ναι, στον ΑΟ Περιστερίου. Με τον Αλβέρτο Παπαδάκη. Τον Αλβέρτο Παπαδάκη, οι οποίοι φέτος κάνουν μια εξαιρετική πορεία. Το αξίζουν, δουλεύουν πάρα πολύ και ο γυμναστής της ομάδας. Ο κύριος Παλίδης. Ο κύριος Παλίδης του Περιστερίου κάνουν μια εξαιρετική δουλειά. Και μια ομάδα που στηρίζεται σε νέους παίκτες, σε νεαρούς παίκτες. Ναι, σε νέους παίκτες, όπως και πέρσι. Και πέρσι. Που ήσουν και εσύ, ναι. Που ήμουν και εγώ. Είναι πολύ καλά παιδιά και μέσα από την ομάδα προσπαθούν να διακριθούν. Ωραία. Και πες μου για τη φετινή σου εμπειρία. Είσαι στους Αγίους Αναργύρους, στην Ένωση. Ναι, σήμερα στους Αγίους πήγα στην ομάδα διότι με προσέγγισε ο επικεφαλής της ομάδας, ο κύριος Δακτυλίδης, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όντως όμως έχουν πάει και στην ομάδα αυτοί οι παλιότεροι συμπαίκτες μου, οι οποίοι με είχαν ενημερώσει ότι είχαν μια τέλεια συνεργασία με τον κύριο Δακτυλίδη και με τον τρόπο οργάνωσης που δουλεύει η ομάδα εκεί. Παναγιώτη, αν μπορούσες να ξεχωρίσεις μία σεζόν ή δύο σεζόν, ποιες είναι οι καλύτερες σου σεζόν, ποιες θα ξεχώριζες όλη σου την καριέρα μέχρι στιγμής? Η καλύτερη μου σεζόν ήταν, θα έλεγα, στον Εθνικό, στη Football League, και η δεύτερη καλύτερη χρονιά θα ήταν στην Γλυφάδα που βγήκα για πρώτος κόρος στην κατηγορία. Τα γκολ τα μετράς, Παναγιώτη? Τα γκολ είναι πάρα πολλά, αλλά το 2 γκολ που μου έχουν μείνει είναι το ένα στη Football League, Εθνικός Καστοριά 1-0, που το είχα βάλει στο 90 και έδωσα τις 3 βαθμούς στην ομάδα μου. Άλλο. Και το δεύτερο είναι Πανελλιακός Αχαρναϊκός, που είχα σκοράρει πάλι εγώ 1-0 και είχα δώσει τις 3 βαθμούς στην ομάδα μου. Ωραία. Μια ακόμη έτσι καλύτερη στιγμή που ακόμη τη θυμάσαι, κάποια άνοδο, τι θυμάσαι, ποια θεωρείς την καλύτερη σου στιγμή, Παναγιώτη? Η καλύτερη μου στιγμή ήταν στον Εθνικό, όταν ήμουν 19,5 χρονών προς τα 20, στην προετοιμασία στο Καρπενήσι. Ένα πρωινό με φώναξε ο Μάρκο Φερέιρα, ο παίκτης που είχε πάρει Champions League με την Πόρτο, και μου είπε να τον περιμένω στις 1 η ώρα. Τον περίμενα στις 1 η ώρα, κάλεσε ταξί και με πήρε και πήγαμε στο Καρπενήσι μέσα και πήγαμε σε ένα ρολογάδικο. Και μου είπε, θα μπούμε μέσα στο μαγαζί και θα πάρεις όποιο ρολόι θέλεις. Διότι ήμουν ο μόνος παίκτης τότε που δεν φοράγε ρολόι όταν γευματιζόμασταν στο μεσημεριανό τραπέζι. Και αυτή τη στιγμή θα μου μείνει χαραγμένη. Ο προπονητής που σε έχει στιγματίσει, ποιος θεωρείς ότι είναι ο προπονητής που τον έχεις στην καρδιά σου, από όλους όσους έχεις συνεργαστεί?
Υπάρχει ένα-δύο ξεχωρίζεις? Υπάρχουν πολλοί προπονητές που ξεχωρίζω. Είναι αρκετοί, μπορώ να τους πω. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι ο Νίκος Ογκουλής, είναι ο Αντώνης Κωνσταντοβασίλης, είναι ο Λάκης Ζουμπερνής, είναι ο Γιώργος Τσαμόπουλος και πρόσφατα είναι και ο Παπαδάκης. Διότι είναι ένας άνθρωπος με τεράστιες φιλοδοξίες και είναι πάρα από ένα άνθρωπος. Και αυτούς τους προπονητές θέλω να τους ευχαριστήσω. Υπήρξες και πρώτος σκόρερ και στην ΕΠΣΑ, στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Αν δεν κάνω λάθος, με τον Ολυμπιακό Λιωσίων. Ολυμπιακό Λιωσίων, ναι, ναι, ναι. Παναγιώτη, η νέα γενιά, οι νέοι παίκτες, υπάρχουν ταλέντα, δηλαδή μπορούν να κάνουν την καριέρα που έχεις κάνει εσύ, Παναγιώτη? Υπάρχουν πολλά ταλέντα, όπως και στο Ναό Περιστερίου υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά που έχουν φιλοδοξίες να παίξουν πιο πάνω. Αρκεί όμως να έχουν μυαλό και να δουλέψουν και να ακούνε τους προπονητές τους και τους γυμναστές παράλληλα. Ο πιο δύσκολος αμυντικός που έχεις αντιμετωπίσει? Ο πιο δύσκολος αμυντικός που έχω αντιμετωπίσει ήταν ο Τάσος ο Πάντος. Τότε στα Γιάννενα, παίζαμε εθνικό σπας Γιάννενα και τον είχα περάσει μια φορά και μου είπε την επόμενη φορά που θα με περάσεις θα σου κόψω το λαιμό. Ωραία, Παναγιώτη, οι Άγιοι Ανάργυροι τη φετινή σεζόν μετέχουν στον τρίτο όμιλο της Α κατηγορίας και μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος είχατε τέσσερις νίκες, μία ισοπαλία και δύο ήττες. Εσύ είσαι ευχαριστημένος από την βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας? Κοιτάξτε, δεν είμαι ικανοποιημένος, αλλά ούτε και τα παιδιά στην ομάδα. Πιστεύω όμως ότι κάναμε ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Είχαμε 3 στα 3, όμως στη συνέχεια είχαμε δύο ατυχείς αποτελέσματα, τα οποία πιστεύω μας αδικούν. Όμως στη συνέχεια του πρωταθλήματος πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ καλύτεροι, διότι θα δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά και θα είμαστε έτοιμοι, πιστεύω. Ποιος είναι ο στόχος των Αγίων Αναργύρων στο φετινό πρωτάθλημα, Παναγιώτη? Ο στόχος είναι ο πρωταθλητισμός, αλλά για να κατακτήσεις έναν στόχο, το κατακτάς στο τέλος και όχι στην αρχή. Και την άποψή σου για τον τρίτο όμιλο της Α κατηγορίας. Στην πρώτη θέση είναι ο ΑΟ Τραχώνων με 19 βαθμούς, ακολουθεί Δόξα Βύρωνος με 17, ο Γουσού Αργυρούπολης με 16, Αθηναϊκός, Άγιοι Ανάργυροι και Καματερό ισόβαθμοι με 13 βαθμοί. Είναι ένα δύσκολος και πολύ ανταγωνιστικός όμιλος. Πιστεύω ότι οι ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν θα είναι πάρα πολλές και θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Εσύ ξεχωρίζεις κάποιες ομάδες, έχεις ξεχωρίσει κάποιες ομάδες στον όμιλο. Θεωρείς ότι αυτές θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο? Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια ομάδα. Πιστεύω ότι εάν δεν παίξεις καλό ποδόσφαιρο και δεν υδρώσεις μέσα στο γήπεδο, δεν θα μπορείς να κερδίσεις κανένα παιχνίδι. Πώς είναι το κλίμα στα αποδυτήρια με τα υπόλοιπα παιδιά? Το κλίμα της ομάδας είναι εξαιρετικό. Υπάρχουν έμπειροι ποδοσφαιριστές με επαγγελματική συνείδηση. Υπάρχουν πολλά νεαρά παιδιά στην ομάδα που θέλουν να διακριθούν μέσα από την ομάδα και αυτό είναι θετικό στοιχείο για όλους. Και η συνεργασία σου με τη διοίκηση? Η συνεργασία μου με τη διοίκηση είναι άριστη. Η άποψή σου, Παναγιώτη, για το φετινό πρωτάθλημα? Το φετινό πρωτάθλημα το οποίο διεξάγεται χωρίς την παρουσία φιλάθλων για πρώτη φορά. Πιστεύω ότι ο ποδόσφαιρο χωρίς φιλάθλους είναι χωρίς ρυθμό, χωρίς όθηση, χωρίς ουσία, πιστεύω. Δεν υπάρχει ποδόσφαιρο χωρίς κόσμο, κατά τη γνώμη μου. Τώρα έχουμε τη διακοπή του πρωταθλήματος, να δούμε πότε θα έχουμε επανέναρξη. Εσείς έχετε πάρει κάποιο πρόγραμμα να το τηρείτε? Βέβαια, έχουμε πάρει καθημερινό πρόγραμμα από τον γυμναστή της ομάδας μας, τον Παναγιώτη τον Κοτσοβό. Και εδώ θέλω να σταθώ και να τον ευχαριστήσω και εγώ και οι συμπαίκτες μου για τη βάση που μας δίνει, έτσι ώστε όταν ξεκινήσουμε να μην ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Τα νέα παιδιά ακούνε, Παναγιώτη, δηλαδή που τους συμβουλεύεις? Βέβαια, όλα τα παιδιά στην ομάδα μου είναι πολύ καλοί χαρακτήρες και ακούνε και δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά, διότι θέλουν να διακριθούν μέσα από την ομάδα. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω αν ήθελες και εσύ να πεις από τη δική σου πλευρά δύο λόγια για τον Diego Maradona.
Δεν ξέρω αν έπρεπε να ψηφίσεις Μαραντόνα ή Πελέ. Το μόνο που έχω να πω ότι είναι, ήταν ένας πρεσβευτής της Αργεντινής, ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Είναι μια τεράστια προσωπικότητα. Είναι κάτι το εξωπραγματικό να βλέπεις τον Μαραντόνα να παίζει. Αυτή είναι η άποψή μου. Εάν διάλεγε, αν σου έλεγα να επιλέξεις, να ψηφίσεις Μαραντόνα ή Πελέ ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής? Θα διάλεγα τον Μαραντόνα, κατά τη γνώμη μου, διότι δεν είναι τυχαίο που ήταν ο καλύτερος όλων των εποχών και ένα τρίλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Και από την τωρινή γενιά, Μέση, Ρονάλντο? Θα διάλεγα τον Ρονάλντο, διότι έχει, πιστεύω, όλο το πακέτο. Είναι και αγωνιστικός, αλλά εκεί είναι και πάνω απ' όλα αθλητής. Παναγιώτη, αντέχεις ακόμα, έτσι, βλέπω σκοράρεις κιόλας. Για πόσα χρόνια ακόμα θα σε βλέπουμε στα γήπεδα, Παναγιώτη? Πιστεύω ότι είμαι νέος ακόμα και πιστεύω ότι θα με βαρεθείτε να με βλέπετε. Το δυνατό σου σημείο, τα περισσότερα γκολ τα έχεις πετύχει με κεφαλιά, με σουτ? Περισσότερα γκολ τα έχω πετύχει με σουτ. Και ποιος είναι, έτσι, έχεις κρατήσει επαφές με παλιούς σου συμπαίκτες από όλες αυτές τις ομάδες που έχεις αγωνιστεί? Υπάρχουν κάποια παιδιά με τους οποίους είσαι ακόμα σε επικοινωνία, έχεις κρατήσει επαφές? Είμαι σε επικοινωνία με πολλούς παίκτες. Αν μπορείς κάποια ονόματα έτσι να μου αναφέρεις, Παναγιώτη? Όπως είναι ο Αλέξης Τσεμπερίδης, είναι ο Δημήτρης Ροναλιτζής, είναι πολλά παιδιά, είναι ο Άκης Στρατάκης, είναι ο Μιχάλης ο Παγούδης που πρόσφατα ήμασταν και αντίπαλοι με τον Χρυσό Αργυρίπολος που παίζαμε. Είναι πολλοί. Παναγιώτη, με την πολύχρονη σου εμπειρία, θα ήθελα τη δική σου άποψη ως ποδοσφαιριστής. Ποια είναι η άποψή σου για το πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ, της ΑΛΦΑ Αθήνας, ως διοργάνωση του πρωταθλήματος? Είναι σε καλό επίπεδο, είναι καλό η εικόνα του πρωταθλήματος? Πιστεύω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και θα έλεγα ότι η ΓΑΜΑ Εθνική με την ΑΛΦΑ Αθηνών είναι μικρές οι διαφορές, πιστεύω. Ωραία. Τι μήνυμα στέλνει ο Παναγιώτης Καραχάλιος στους φιλάθλους? Το μήνυμα που μπορώ να στείλω εγώ είναι ότι θα δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά για να κατακτήσουμε το στόχο που έχουμε βάλει σαν ομάδα. Τώρα με την καραντίνα, πώς περνάς το χρόνο σου, εσύ που είσαι μαθημένος κάθε μέρα να είσαι στο γήπεδο, να κάνεις προπόνηση? Το χρόνο μου το περνάω πιο πολύ με την οικογένειά μου και τα τρία μου παιδιά. Αλλά ακολουθώ και το πρόγραμμα που μας έχει δώσει ο γυμναστής της ομάδας μας, καθημερινά. Όταν πετυχαίνεις κάποιο τέρμα, σε ποιον το αφιερώνεις? Δηλαδή, έχεις κάποιον που αφιερώνεις τα γκολ που πετυχαίνεις? Εδώ και 5,5 χρόνια που έχω χάσει τον πατέρα μου, όταν βάζω γκολ, η μόνη σκέψη όταν πετυχαίνω γκολ είναι ο πατέρας μου. Ωραία. Παναγιώτη, τώρα ήθελα να δούμε τώρα ο καλύτερός σου συμπαίκτης που είχες, ενώ που σου δίνει τις πάσες και έβαζε τα γκολ. Ο καλύτερός μου συμπαίκτης ήταν στον Εθνικό ο Λουίς Χερέθ, ο οποίος έχει πάρει και Κούπα Λιμπερταδόρες. Ήταν ένας τεράστιος παίκτης με τεράστιες κάθετες πάσες που έσπαγε την αντίπαλη άμυνα. Και δεν πρόκειται να το ξεχάσω. Όμως έχουν υπάρξει και άλλοι καλοί παίκτες που έχω συνεργαστεί. Όπως? Οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Και πρόσφατα μπορώ να πω είναι ο Πάρης ο Κλονάρης, μπορώ να πω ότι είναι ο Χρήστος ο Καυζίδης. Είναι πολλοί τώρα, δεν μπορώ να τους θυμηθώ όλους, η αλήθεια είναι. Σκέφτεσαι όταν ολοκληρώσεις την ποδοσφαιρική σου καριέρα να κρεμάσεις τα ποδοσφαιρικά σου παπούτσια στην ομάδα από την οποία ξεκίνησες, από την Αθλητική Ένωση Ηλίου? Το έχω σκεφτεί πάρα πολύ, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς. Ναι, θέλω να τελειώσω στην Αθλητική Ένωση Ηλίου, διότι η ομάδα αυτή είναι στην καρδιά μου. Μην ξεχνάμε ότι έκανα τα πρώτα ποδοσφαιρικά μου βήματα από εκεί και
Έχω πολλούς φίλους στην ομάδα αυτή. Θα παραμείνεις στο χώρο του ποδοσφαίρου, δηλαδή θες να γίνεις προπονητής ή τελειώνοντας την ποδοσφαιρική σου καριέρα, θέλεις να παραμείνεις στο χώρο του ποδοσφαίρου? Δεν ξέρω αν θα ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής, αλλά... Προπονητής. Προπονητής, αλλά θα ήθελα να μείνω στο ποδόσφαιρο μέσα. Είτε είναι σαν τεχνικός διευθυντής, είτε είναι σαν κάποιο άλλο πόστο. Ωραία. Παναγιώτη, ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Υγεία πάνω απ' όλα να έχουμε. Υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο. Πάντα επιτυχίες να έχεις και όσο το δυνατόν ακόμα να σκοράρεις, να στέλνεις την μπάλα στο πλεκτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και επίσης θέλω να ευχαριστήσω και εσάς για όλο αυτό το έργο που κάνετε και διακρίνετε το εραστηνικό ποδόσφαιρο. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά.